από εκεί να οργανωθεί μια κατάσταση, να συγκροτηθεί το περιβάλλον καλύτερα, ώστε να μην φόρο. Παντού πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να πατάξουμε τη σπατάλη και να διεκδικήσουμε εκείνα τα χρήματα τα οποία έπρεπε να είναι σε κρατικά ταμεία. Πριν μερικές μέρες. Δεν έχουν μπει, εννοείται. Που έπρεπε να είχαν μπει. Να είχαν μπει ήδη. Ναι. Πριν μερικές μέρες μίλησα στη Βουλή για την κατάσταση των εθνικών σταδίων. Mm. Είπα ότι βρήκαμε ανίσπρακτα στο ΆΚΑ και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 13 εκατομμύρια στο ΆΚΑ, 4 εκατομμύρια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για πόσα χρόνια μιλάτε? Για αρκετά χρόνια, κύριε οικονόμου. Για αρκετά χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν και χρήματα. Ομάδες που κάνουν χρήση των σταδίων. Ομάδες, ακόμα και εμπορικές εταιρείες οι οποίες έκαναν εκθέσεις. Το πήραν να κάνουν εκθέσεις. Λέει κρατικό, αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Σας λέω ότι ορισμένα ποσά από αυτά έχουν παραγραφεί. Α, τα αφήσαμε. Βεβαίως, μα αυτό ήταν ο στόχος. Να παραγράφονται, οπότε να μην μπορεί να αξιώσει μετά. Δηλαδή, πόσα είναι εισπράξιμα τώρα από τα 17 που είπατε? Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια. Μάλιστα. Να έρθουμε σε μια συνεννόηση και με ομάδες οι οποίες έκαναν χρήση των σταδίων και έχουν παραγραφεί ένα μέρος των χρημάτων, να δοθούν αυτά τα χρήματα. Διότι ξέρετε, βάλαμε έναν όρο στο αθλητικό νομοσχέδιο που είχε ψηφίσει η Βουλή με εισήγηση δική μου το Μάιο, ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καθάριση των οφειλών στα στάδια για να πάρουν το πιστοποιητικό συμμετοχή στα πρωταθλήματα. Οπότε ορισμένες ομάδες, θέλω να πω και με θετικό πνεύμα, προσήλθαν να λύσουν αυτή την εκκρεμότητα. Δεν έχει εισπράξει ακόμα τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, εισπράττονται χρήματα και από το ΆΚΑ που είχα πάει προχθές στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει μια ροή, υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα φέρνουν. Γιατί ξέρετε, όταν αφήνεις ένα χρέος πολύ καιρό, το καλύτερο που έχεις να κάνεις μετά είναι να κάνεις μια ρύθμιση, σιγά σιγά να τα παίρνεις, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να. Κανένας δεν τα φέρει. Οπότε αυτό που λέει ο κύριος Λυριτζής τώρα έχει μεγάλη σημασία για μας, να έχουμε εκείνα τα έσοδα τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν υπάρξει για το κράτος, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στα στάδια. Mm-hmm. Εδώ βρήκαμε, ειλικρινά σας το λέω, το ΆΚΑ σε μια κατάσταση η οποία είναι απερίγραπτη. Δηλαδή, τα εθνικά στάδια, να σας πω ότι το ταρτάν του Στίβου, στο σημείο που οι αθλητές, οι άλτες του ύψους, παίρνουν φόρα για να πηδήσουν, είχε να γίνει συντήρηση 11 χρόνια. Το ταρτάν 11 χρόνια. 11 χρόνια. Και λέω, μα εντάξει, να πούμε τα τελευταία 4-5 που είναι μνημονιακά, που υπήρχαν δυσκολίες. Τα προηγούμενα. Και μιλάτε τώρα για το ΆΚΑ, το οποίο χρησιμοποιείτε. Αν πάτε δε σε περιφερειακά. Αν πάμε σε άλλες εγκαταστάσεις, είναι για πέταμα, έτσι. Σε περιφερειακά στάδια, κύριε οικονόμου, εάν πάτε και δείτε τι παραλάβαμε και τι σταυρό σηκώνουμε, ειλικρινά θα πείτε ότι αυτή η κατάσταση δεν συμμαζεύεται. Και όμως θα τη συμμαζέψουμε. Mm-hmm. Σιγά σιγά, με περιορισμό στις πατάλες. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το θέτω και ως ένα ευρύτερο θέμα. Υπάρχει δυνατότητα. Βέβαια το έχετε δουλέψει το πράγμα που λέει κοντά Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για το νοικοκύρεμα και για τις πατάλες. Βρήκαμε καταστάσεις οι οποίες είναι ασύλληπτες. Τα είπα στη Βουλή, δεν θέλω να τα λέω. Στο Υπουργείο σας έχετε κάνει καμία οικονομία, κύριε Υπουργέ? Και εκεί είχαμε σπατάλες από τότε. Βεβαίως. Δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι, για παράδειγμα, υπάρχει μια αυστηροποίηση όσον αφορά τη ροή των χρημάτων στις ομοσπονδίες, ένας έλεγχος στις ομοσπονδίες που πάνε τα χρήματα κτλ. Ήδη έχουν ξεκινήσει τακτική και έκτακτη έλεγχη σε βάθος τριετίας για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει. Σας λέω, τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. Η πρώτη ενημέρωση που έχω από τους ελεγκτές δεν είναι καλή. Μιλάτε για ποσά που έφευγαν ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς. Αλλά θα τα δούμε όταν έρθουν τα άλλα. Θα ένα νούμερο για να κάνουμε σύγκριση, θα τα λάβουμε. Όχι, γι' αυτό περιμένω το πόρισμα. Αλλά όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα της γραμματείας. Ο κλασικός πολιτικός, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, ο κλασικός πολιτικός θα πει, εγώ θα κάνω περικοπές και αυτό σημαίνει ότι θα κάνω περικοπές προς τους άλλους. Αλλά τα δικά μου τα έχω τακτοποιημένα στο Υπουργείο. Περιορίσαμε τα λειτουργικά έξοδα της γραμματείας στο πρώτο εξάμηνο που ήταν η κυβέρνηση αριστεράς σε 39.000 ευρώ, όταν είχαμε βρει πάρα πολύ ψηλά, πάνω από το εκατομμύριο. Για το εξάμηνο μιλάτε? Για το εξάμηνο. Θα σας πω και στο τέλος του χρόνου. Το κόψατε και το νεράκι? Όχι, δεν το κόψαμε, αλλά κόψαμε άλλα πράγματα. 1.039.000 είναι χαόδηση διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά, κύριε οικονόμου. Σας το λέω γιατί και εγώ εξεπλάγιν και ενημέρωσα και τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Περιττώ να σας πω ότι διαπιστώσαμε
κάποια στιγμή που χρειάστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου να γίνει μια κατεδάφιση ενός κλειστού γυμναστηρίου, ότι αυτό αν είχε πληρωθεί με τιμές δημοσίου, δηλαδή με αυτό το μαθηματικό τύπο που είχε θεσπιστεί χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, θα πληρώναμε 264.000 ευρώ, ενώ ζητήσαμε προσφορές από εργολάβους στη Ζάκυνθο και η πιο ακριβή ήταν 10.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι τεράστια διαφορά. Για βάλτε με αυτό το μαθηματικό τύπο ότι γίνονται τα δημόσια έργα και τα... Τι σπατάλη γίνεται. Τι σπατάλη είχε γίνει. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα μαζέψουμε και τα περιορίσουμε, τότε μπορεί να τα αποδώσουμε πάλι στον ελληνικό αθλητισμό αυτά τα χρήματα και στην ελληνική νεολαία να αποκαταστήσουμε χώρους αθλητικούς οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί και χρήσιμοι για τις τοπικές κοινωνίες και για την νεολαία. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, όταν κινδυνεύει ο άλλος να πάει σε ένα αθλητικό χώρο, όπως σου συμβεί το οτιδήποτε, και δεν μπορεί να αθληθεί, δεν πάει. Τότε δεν κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε καλά. Οπότε αυτά έχουν μεγάλη σημασία για μας. Αυτό ισχύει και ως μοντέλο, για να πούμε στα γενικότερα, ισχύει και ως μοντέλο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί θα σας πει κάποιος ότι η κυβέρνηση, η οποία ήρθε με ένα προεκλογικά με ένα βασικό σύνθημα, ότι εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα και όντως η συμφωνία είναι δύσκολη κτλ. Αλλά η στόχευση είναι να είναι δίκαιη. Δηλαδή αυτό κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να ελαφρύνονται οι πιο χαμηλοί και να επιβαρύνονται αυτοί που δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διακοπή, να πάμε σε διάλειμμα και μετά θα σας δώσουμε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Δύσκολο ερώτημα. Ο Άδωνης είχε περιπέτειες ερωτικής φύσεως. Περίπου. Μόλις εγώ θα φωνάζεται κανείς παλαμάμα.